αφορά το έργο του, την οικουμενικότητα του έργου του μέσα από το πλαίσιο και του ελληνισμού και των μαθηματικών, διότι όντως ήταν ένας μαθηματικός μεγάλης εμβέλειας. Με τον μόνο που μπορούμε να τον συγκρίνουμε όσο αφορά τα ελληνικά δεδομένα είναι με τον Αρχιμίδη για τα πρόσφατα δεδομένα, και θέλουμε να αναδείξουμε και όλο τον σκοπό και τον ρόλο του μουσείου, γιατί ο Σάκης ο Λιμπουρδέζης λέει μερικά πράγματα, ξεχνάει τα πιο σημαντικά, είναι ότι αν δεν υπήρχε ο Σάκης εδώ δεν θα υπήρχε καν αυτή η αναφορά, γιατί το πιο πιθανό είναι να μου είχαν ζητήσει κάτι το ανάλογο αλλού, άρα δεν θα υπήρχε στη Θράκη, ούτε καν στην Κομωτινή βέβαια. Και το πιο σημαντικό νομίζω, το έχετε και από κάτω μας, είναι ότι για πρώτη φορά μέσα από τις προσπάθειες του Σάκη καταφέραμε να φέρουμε έγγραφα από την Αμερική στην Ελλάδα. Συνήθως γίνεται το αντίθετο, συνήθως φεύγουν. Εδώ όλα αυτά που βλέπετε είναι γνήσια, δεν είναι αντίγραφα. Και εκεί πέρα θα δείτε και αντίγραφα, το ανάλογο. Και επειδή τα έχουμε μελετήσει και θέλουμε να τα αξιολογήσουμε, είναι καλό να το ξέρουν και οι Θρακιώτες ότι δεν είναι απλώς μια τυπική προσέγγιση για μια προσωπικότητα, είναι μια προσωπικότητα που έχει αφήσει ένα τεράστιο έργο. Άρα χαιρόμαστε που είναι Θρακιώτης, χαιρόμαστε που έχει φωτίσει μέσω του ελληνισμού την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να ξέρετε ότι οι μερικοί ξέρουν πρώτα τον Καραθοδωρή και μετά το ελληνικό στοιχείο, δεν ξέρουν με ακρίβεια ότι ήταν Έλληνας, μετά το μαθαίνουν. Και αυτοί που έρχονται, και οι ξένοι, όπως το είπε πολύ σωστά ο Σάκης, έρχονται πρώτα απ' όλα για τον Καραθοδωρή και μετά χαίρονται ότι βρίσκονται στην περιοχή όπου ήταν στην ουσία η γενέτριά του. Γι' αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε, γιατί ο ελληνισμός είναι εξωστρεφής. Ο Καραθοδωρή απέδειξε ότι ήταν Έλληνας, ενώ τυπικά γεννήθηκε εκτός Ελλάδος και πέθανε και εκτός Ελλάδος. Αλλά όλο το έργο του φωτίζεται και μέσω του ελληνισμού, άρα μας έχει δείξει και στο εξωτερικό ότι μπορεί μια μικρή χώρα να έχει μεγάλους ανθρώπους που διαπρέπουν και είναι ικανοί να δώσουν το στίγμα του φωτός ακόμα και για την ανθρωπότητα. Αυτό θα είναι το γενικό πλαίσιο. Άρα δεν ξέρω αν έχουν αξία όπως τα βλέπετε έτσι, αλλά εγώ μπορώ να σας πω την χρηματική αξία είναι γύρω στις 40.000. Ναι, αυτά τα χαρτάκια, όπως λέτε, ναι. Εδώ αλλάζει λίγο το πλαίσιο, γιατί αυτά είναι πραγματικά έγγραφα του Καραθοδωρή και είναι μοναδικά. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικά βέβαια και τα βιβλία, αλλά τα βιβλία, οι εκδόσεις είναι χιλιάδες τεμάχια. Αυτό είναι ένα. Άρα το να το έχουμε εδώ και το έχουμε φωτογραφίσει και κάθε φορά που ερευνητές μας ζητούν έχετε ένα αντίγραφο πιο μεγάλο, εδώ έχουμε την πηγή. Είναι κάτι το ανάλογο, αν θέλετε τώρα, όπως υπάρχει το αρχείο Άινστιν στο Ισραήλ, από το οποίο πήραμε τις αντιγραφές από τις επιστολές Άινστιν Καραθοδωρή, οι οποίες όμως ως γνήσια υπάρχουν μόνο στο Κογκρέσο της Αμερικής. Εδώ θέλουμε να φέρουμε όσο πιο πολύ υλικό υπάρχει και κάθε φορά βέβαια που υπάρχει ένα βιβλίο, γιατί άμα προσέξετε θα δείτε ότι υπάρχουν βιβλία τα οποία δεν είναι του Καραθοδωρή, αλλά αναφέρονται στις επιστολές.